Δεν έπρεπε να έχει ξεκινήσει. Ξεκίνησε εκβιαστικά με ένα δίλημα που μας έβαλε ο κύριος Σχοινάς, ή να ξεκινήσει ο αγώνας ή να μηδενιστούμε. Οι κανονισμοί του ΕΣΑΚΕ είναι σαφείς. 22 άτομα επιτρέπονται από μια φιλοξενούμενη ομάδα στην αποστολή. Σήμερα ήρθαν 29 από τον Ολυμπιακό. Κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε να εναρμονιζόμαστε με τους κανόνες. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένσταση και ζητάει την επανάληψη του αγώνα. Όσον αφορά τώρα το αγωνιστικό μέρος, σήμερα έγινε μια ξεκάθαρη αλλίωση αποτελέσματος. Και αυτό που έχω να πω στον κύριο Σχοινά, στον κύριο Κορομιλά και στον κύριο Ψαριανό είναι ότι εγώ δεν είμαι ούτε Βαρδινογιάννης ούτε Αλαφούζος για να κάθομαι να δέχομαι να μεγαμάνε μέσα στο γήπεδο. Αυτό που έγινε σήμερα θα το βρούνε μπροστά τους. Ότι δεν θα κατέβει να παίξει το δεύτερο ημίχρονο. Ποια είναι η τοποθέτηση του Παναθηναϊκού? Εντάξει, όλα αυτά είναι μεθοδευμένα. Έχουν παίκτες από ό,τι φαίνεται απλήρωτους, έχουν ρίξει λευκή πετσέτα και τώρα λέει δεν κατεβαίνουν γιατί λέει δεν τους αρέσει η διαιτησία. Ίσως είναι ο λόγος που το κάνουν είναι για να σηκωθούν να φύγουν μάλλον η οικογένεια Αγγελόπουλου από τον Ολυμπιακό και να τα ρίξουν σε εμάς και στους διαιτητές. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Κερδίζουμε, χάνουμε μέσα στο γήπεδο. Και εμείς έχουμε χάσει το ΣΕΦ, έχουμε χάσει μία, έχουμε χάσει δύο, έχουμε χάσει τρεις, αλλά μπαίνουμε μέσα και παίζουμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Βλέπουμε εδώ τον... βλέπουμε και τον ακούμε πια. Δείξαμε χαρακτήρα, δείξαμε ψυχή. Ήρθαμε, έπρεπε να είχαμε κερδίσει και τα προηγούμενα παιχνίδια μέσα στο ΣΕΦ. Σήμερα όμως δεν γινόταν διαφορετικά. Ήμασταν αποφασισμένοι και ήρθαμε και κερδίσαμε. Τώρα όσον αφορά ότι γίνανε εκτός αγωνιστικού χώρου, ελπίζω να μην εφαρμοστεί ο αθλητικός νόμος, ελπίζω να μην τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός, γιατί εμείς γουστάρουμε να ερχόμαστε να τους κερδίζουμε εδώ μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δημήτρη Γιαννακόπουλε. Καλησπέρα σας. Έχουμε παίξει 38,5 λεπτά. Δεν έχει γίνει τίποτα σε ένα γεμάτο γήπεδο. Ο κόσμος σήμερα ήταν άψογος. Δυστυχώς η ομάδα δεν κατάφερε να παίξει όσο καλά όσο έπρεπε. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και άξιζε να κερδίσει. Συγχαρητήρια για την αγωνιστική του εικόνα. Από εκεί και πέρα όμως όλη η Ελλάδα είδε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πλουτίσει από το χώρο του μπάσκετ. Πρέπει να έχει 20-30 εκατομμύρια στο λογαριασμό του. Υποτίθεται ότι είναι παράδειγμα για τα μικρά παιδιά που έρχονται να παρακολουθήσουν μπάσκετ. Και αυτός ο άνθρωπος κατάφερε έναν αγώνα γιορτή με 20.000 πρωτομαγιά. Αντί να φύγει ο κόσμος, έκατσε στην Αθήνα να έρθει να συμπαρασταθεί στην ομάδα του. Και έρχεται ένας τυποτένιος, ένας ελεηνός τύπος να μαυρώσει όλη αυτή τη γιορτή. Επειδή 25 φορές έχει έρθει μέσα στο ΆΚΑ και έχει φύγει με σκυμμένο το κεφάλι, έχει φύγει με την ουρά στα σκέλια χαμένος, έρχεται και επειδή κατάφερε μία φορά να κερδίσει, να μας κάνει έτσι τα αυτιά του. Ποιος είναι αυτός ο κύριος? Κάνω έκκληση στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, κάνω έκκληση στον κύριο Κοντονή, οι οποίοι έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια για την καταπολέμηση της βίας, αυτόν τον άνθρωπο να τον τιμωρήσουν παραδειγματικά, για να μπορέσει ο χώρος μας, ο χώρος τον οποίο επενδύουμε, ο χώρος με τον οποίο θέλουμε να συνεχίσουν να έρχονται επενδυτές, γίνεται επένδυση στην ΑΕΚ, στον Άρη, στον ΠΑΟΚ. Από αυτές τις κινήσεις θα διώξουμε όλο τον κόσμο, θα φύγουμε και εμείς οι ίδιοι που βάζουμε τα λεφτά μας και δεν θα έρθουν και άλλοι άνθρωποι να επενδύσουν. Αυτό το μπάσκετ θέλουμε, αυτή την ατμόσφαιρα. Γιορτή ήταν σήμερα. Ήρθε ο Ολυμπιακός και κέρδισε δίκαια. Μπράβο του. Ο Σπανούλης δεν έχει δουλειά στην Ελλάδα. Δεν έχει χώρο στο μπάσκετ. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ελπίζω πραγματικά κάποιος να βρεθεί να τιμωρήσει αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό είναι κρίμα που έγινε σήμερα. 20.000 κόσμος δεν έπεσε ένα κέρμα. Σε δύσκολες εποχές ο κόσμος έρχεται στο γήπεδο να βγάλει την έντασή του δυστυχώς, να χαμογελάσει, να κερδίσει ή να χάσει. Οι αγώνες κερδίζονται ή χάνονται. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Δεν έχω δει ποτέ κανέναν αθλητή. Τους έχουμε κερδίσει τους Ολυμπιακούς με κάθε τρόπο. Με κάθε τρόπο. Ποτέ δεν είδα έναν αθλητή του Παναθηναϊκού είτε εδώ μέσα είτε στο ΣΕΦ να προκαλεί. Και έρχεται ο κύριος Σπανούλης να προκαλέσει εδώ μέσα. Είναι ντροπή του. Τον κύριο Γιαννακόπουλο τον ακούμε. Ζήσατε το σημερινό ντέρμπι, το πρώτο για την ελληνική κούρσα? Ντέρμπι το λέτε εσείς. Εγώ από την αρχή της χρονιάς έχω πει ότι ο Ολυμπιακός έχει ρίξει λευκή πετσέτα. Δεδομένο είναι ότι πρέπει να κερδίζουμε τον Ολυμπιακό μέσα στην έδρα μας. Ειδικότερα όταν είναι ένας τέτοιος Ολυμπιακός.
Κακώς έφτασε το παιχνίδι να κρίνεται στο τελευταίο δεκάλεπτο. Θα έπρεπε να έχουμε παίξει καλύτερα και να είναι μεγαλύτερη διαφορά. Από εκεί και πέρα είμαστε προβληματισμένοι με την απόδοσή μας στην Ευρωλίγκα και θέλω να πιστεύω ότι όλα θα διορθωθούν και θα μπορέσουμε να φτάσουμε στους στόχους μας. Διορθωτικές κινήσεις σε αυτόν τον δικό σας προβληματισμό, όπως αναφέρεστε στην Ευρωλίγκα και στον δρόμο προς το Final Four. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Διόρθωση του προβληματισμού σας μέσω διορθωτικών κινήσεων ή μέσω αυτού του υλικού το οποίο υπάρχει, έτσι ώστε να γίνει συμπαγές και να αποδώσει όπως περιμένετε. Το υλικό κατά εμένα είναι εξαιρετικό. Το υλικό είναι αυτό το οποίο ζήτησε ο προπονητής και οφείλει να βρει τις λύσεις για να παίζουμε καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Οπουδήποτε βρίσκεται ο Ολυμπιακός, πάντα υποσχιάζεται ένας αγώνας. Όπως είπα και νωρίτερα, είναι ντροπή. Κάποια στιγμή πρέπει αυτό το πράγμα, αυτό το σωματείο της Βρωμιάς να τιμωρηθεί. Φιλόπουλος, Ριζούπολη, Τροκαντερό, Συγκρού 1, Συγκρού 2, τώρα εδώ πέρα. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, στο απειρόβλητο είναι Ολυμπιακός. Κάποια στιγμή δεν θα βρεθεί κάποιος που θα έχει το σθένος να τους τιμωρήσουνε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Μα σε κάθε άθλημα έχουμε συνηθίσει να παίζουμε εναντίον 8. Στην μπάλα εναντίον 8, εναντίον 14, στο βόλεϊ εναντίον 8, στο μπάσκετ εναντίον 8. Μέχρι πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν είναι η θύρα 13. Και σας κοιτάω στα μάτια και τους 50 και τους 100. Και σας λέω ότι θα σας βγάλω τις κουκούλες και θα σας τις βάλω στον κόλο. Πολύ βαθιά θα σας τις βάλω στον κόλο. Το οποίο περιμένω είναι με τις πράξεις τους να δείξουν ότι αυτά τα 50% αρχίδια τα οποία λερώνουν πρωτίστως το όνομα της θύρας 13 και δεν επιτρέπουν στον κόσμο του Παναθηναϊκού να έρθει και να χαρεί κούπες, πρωταθλήματα, κύπελα που θα έρθουνε, εκεί θα με βρούνε συνολικά απέναντί τους, όλοι 13.